Στην χθεσινή ημέρα κάναμε μια πολύ μεγάλη αναφορά. Μιλήσαμε και με την κυρία Παχιαδάκη, την Μέρη, από το Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, ξενώνας κακοποιημένης γυναίκας, το Σπίτι των Αγγέλων, ενδοοικογενειακή βία, τα όσα συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα κάναμε αυτή τη μεγάλη αναφορά μετά την επιστολή που μια γυναίκα έστειλε στις βουλευτίνες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έστειλε στις γυναίκες του Ευρωκοινοβουλίου, έστειλε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς ζητώντας και ακρόαση από την κυρία Σακελαροπούλου, γιατί αυτά τα οποία βίωσε μέσα στο σπίτι της και αυτά τα οποία βιώνει δεν περιποιούν μάλλον τιμή για κανένα. Εγώ θα καλημερίσω την κυρία Μαρία, θα χρησιμοποιήσω το μικρό της όνομα, το αληθινό της το όνομα ούτως ή άλλως, τα στοιχεία της είναι ούτως ή άλλως γνωστά, τα τηλέφωνά της, ξέρουμε με ποιον άνθρωπο μιλάμε και θα της δώσω το λόγο μετά από αυτή την πολύ μικρή εισαγωγή που έκανα, γιατί η κακοποιητική συμπεριφορά ενός συντρόφου την έχει φέρει σήμερα σε άλλα δύσκολα μονοπάτια. Για να μας τα πει η ίδια. Κυρία Μαρία, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Δουρέρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσετε, γιατί το μήνυμα το οποίο πρέπει να βγει προς τα έξω είναι αυτό που έλεγα και χθες, λέγαμε για άλλη μια φορά με την κυρία Παχιαδάκη, είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας, να βρούμε εκείνο τον τρόπο που το φόβο μας θα τον προσπερνάμε ή αν όχι να τον προσπερνάμε, να τον αντιμετωπίζουμε, έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερα τη ζωή τη δική μας και τη ζωή των παιδιών μας. Ξεκινήστε από όπου εσείς θέλετε για να φτάσετε σε εκείνο το σημείο που ήρθατε στην πολύ μεγάλη ανάγκη να στείλετε αυτή την επιστολή στις γυναίκες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εγώ έμαθα για αυτή την επιστολή σας από τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δώρα Αυγέρη. Παρακαλώ, σας ακούω. Καταρχήν, η επιστολή αυτή ήταν πραγματικά μια κατάθεση ψυχής. Έφτασα σε σημείο απόγνωσης, διότι δεν μπορούσα, και νομίζω ότι το ζουν πολλές γυναίκες αυτό, όταν φτάνεις σε σημείο που δεν έχεις να πιαστείς από πουθενά. Χρησιμοποιείς, προσπαθείς, πας στη δικαιοσύνη, πας στην αστυνομία, προσπαθείς με κάθε νόμιμο μέσο να βρεις το δίκιο σου. Mm-hmm. Το πολύ απλό αυτό που λέει η κοινή λογική. Και βρίσκεσαι αντιμέτωπη συνέχεια με κλειστές πόρτες. Φτάνει λοιπόν κάποια στιγμή που αυτή η φωνή έρχεται στο λαιμό και σε πνίγει. Και λες, πρέπει να φωνάξω, μήπως με ακούσουν κάποιοι. Όταν έγραψα την επιστολή την Κυριακή, ειλικρινά σας μιλάω, έγραφα την επιστολή και έκλαιγα και είπα ότι είναι το τελευταίο πράγμα που μπορώ να κάνω και ίσως κάποια γυναίκα από τις γυναίκες του Κοινοβουλίου ή της Ευρωβουλευτής ή την πρόεδρο της Δημοκρατίας ίσως μ' ακούσει. Mm-hmm. Η ανταπόκριση ήταν συγκλονιστική και πάρα πολύ συγκινητική. Ήρθα αντιμέτωπη με μια δικαστική απόφαση η οποία παρέβλεψε τελείως, διότι όλα αυτά περί κακοποίησης έχουν αναφερθεί σε δικόγραφα, παρέβλεψε τελείως το θέμα της κακοποίησης. Μια κατάσταση την οποία βιώνατε για πόσα χρόνια, κυρία Μαρία? Από το 2006 μέχρι το 2017 που έφυγα από το σπίτι. Ναι. Μόνο εσείς ή και τα παιδιά σας? Γιατί με τον πρώην σύντροφό σας είχατε τρία παιδιά. Ναι. Δύο παιδιά. Δύο παιδιά. Η μεγάλη μου κόρη από τον πρώτο μου γάμο. Μάλιστα. Κυρίως εγώ, σωματική κακοποίηση εγώ. Βέβαια τα παιδιά δεν είδανε τα χτυπήματα, όμως έζησαν πάρα πολλούς καυγάδες, πολλές φωνές, και μια μαμά η οποία σιωπούσε γιατί δεν ήθελε να δημιουργεί εντάσεις, να προκαλεί μάλλον, εντός εισαγωγικών, να προκαλώ εντάσεις.
Μάχημη τώρα, όπως και εσείς λέτε, όπως και εσείς λέτε για τον εαυτό σας, μάχημη γιατρός, αλλά επιτρέψατε στον εαυτό σας για όλα αυτά τα χρόνια, και δεν είναι λίγα, 2006-2017, να ζείτε μέσα σε αυτό το κλίμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρία Δουλγεράκη, να σας, και πραγματικά προσπαθώ να το εξηγήσω και στον ίδιο μου τον εαυτό, και ειλικρινά να συγχωρήσω τον εαυτό μου για αυτό που τον άφησα να ζήσει. Είναι μια κατάσταση που μόνο μια γυναίκα, ίσως οι δύο πρώην σύζυγοι του και οι άλλες γυναίκες που το έχουν βιώσει, μια κατάσταση σε μια καθημερινότητα που δεν μπορείς να ξεφύγεις. Είναι ένας φόβος τον οποίο τον ποτίζει σταγόνα-σταγόνα μέσα σου και σου κλείνει τη φωνή. Δεν αισθάνεσαι ότι είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Πραγματικά, αν κοιτάξω πίσω, νομίζω ότι μια άλλη γυναίκα ήταν τότε. Δεν ήμουν εγώ. Όταν συνέβαιναν όλα αυτά, ήταν σαν το η ψυχή μου να βγαίνει έξω από το σώμα μου. Σαν απλώς να παρακολουθούσα. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω το συνέστημα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Βέβαια, έφτασε κάποια στιγμή που πήρα τηλέφωνο σε ένα πενταψήφιο νούμερο που είναι για να βοηθάει τις γυναίκες, και με παρέπεμψαν στο κέντρο κακοποιημένων γυναικών στη Βέρεια, το οποίο δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια δομή, και ειλικρινά με βοήθησαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με στήριξαν πάρα πολύ. 2 χρόνια πήγαινα εκεί, με παρακολουθούσαν. Και έτσι βρήκα τη δύναμη και έφυγα από το σπίτι το 2017. Είχα κάνει πολλές προσπάθειες μέχρι τότε, αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Έφυγα από το σπίτι και πίστεψα ότι φεύγοντας από το σπίτι, μένοντας στην ίδια πόλη, θα καταφέρω να συνεχίσω τη ζωή μου. Είδα όμως ότι αυτό ήταν αδύνατο, διότι συνέχισε η ίδια κακοποιητική συμπεριφορά, σε ψυχολογική κυρίως, μέσα στο νοσοκομείο. Ήταν με πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή έσφυγα τα δόντια και έπαινα μέσα στο νοσοκομείο, κυρία Δουλγεράκη. Σας το λέω αλήθεια. Θέλετε να πείτε ότι ήσασταν συνάδελφοι? Ναι, συνάδελφοι. Μάλιστα. Συνάδελφοι. Εργαζόμασταν και στον ίδιο τομέα. Ήμασταν στο χειρουργικό τομέα. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια καθημερινή επαφή μέσα στα χειρουργεία, όπου είχα ασθενείς. Η δουλειά μου είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σημαντική, και είχα ανθρώπους που έπρεπε να σφίξω τα δόντια, να χαμογελάσω και να μπορέσω να συνεχίσω τη δουλειά μου. Εδώ λέτε στην επιστολή σας ότι ακόμα και μέσα στο χώρο της εργασίας σας χειροδίκησε σε βάρος σας. Ναι, ναι. Το 2020 κάποια στιγμή μέσα στο χειρουργείο μπήκε έξαλλος για μια δημοσίευση που είχα κάνει στο Facebook, γιατί υπήρχε λογοκρισία στα πάντα, στο τι θα πω, στο τι θα δημοσιεύσω, δηλαδή ακόμα και 3 χρόνια μετά που είχα φύγει από το σπίτι. Έλεγχο στην προσωπική μου ζωή, που πάω, προσπαθούσε να ελέγχει ποιος μου μιλάει, αν με κάνουν παρέα, αν βγαίνω έξω με κάποιους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι στη Βέρεια αυτή τη στιγμή που έχουν δεχτεί άπειρα μηνύματα από αυτόν. Προκειμένου να με αποκόψει από τους πάντες. Να καταλάβω ότι, δεν ξέρω, ρωτώ, ότι ήταν η ίδια η συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού και απέναντι στις πρώην συντρόφους συζυγούς. Ακριβώς, μοτίβο, ακριβώς, ακριβώς η ίδια. Ακριβώς η ίδια. Η πρώτη σύζυγος μάλιστα έφυγε σε μέρα εφημερίας της, πήρε το αεροπλάνο και έφυγε χτυπημένη, πάρα πολύ άσχημα, και έφυγε στην Αθήνα, στην οικογένειά της. Λέτε, πάντοτε με εκβίαζε ότι αν φύγεις, εγώ έχω τα χρήματα και τις διασυνδέσεις και θα σου πάρω τα παιδιά. Το χρησιμοποιώ και το παίρνω μέσα από την επιστολή σας. Ναι. Είμαι πολύ προσεκτική σε αυτό, διότι όταν βρίσκονται σε δικαστική διαδικασία διάφορα πράγματα, πρέπει να είμαστε όλοι μας πάρα πολύ προσεκτικοί, και εγώ από την πλευρά μου και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Αλλά είναι κάτι το οποίο το καταθέτεται προς τις γυναίκες βουλευτές, ευρωβουλευτές και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι. Ήταν η μόνιμη απειλή του. Δεν μπορείς να πας πουθενά, γιατί ξέρεις ότι θα σου πάρω τα παιδιά. Έχω τις διασυνδέσεις και τις έχει.
αυτό έχει αποδειχτεί άλλωστε και με τον τρόπο με τον οποίο στη γενικότερη ζωή του κινήθηκε μέχρι τώρα. Και την οικονομική δύναμη. Και τα λεφτά δηλαδή και τις πολιτικές διασυνδέσεις. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας εσείς στην Κύπρο από τη στιγμή που αποφασίσατε να αλλάξετε χώρο, χώρα κλπ, να πάτε κάπου αλλού για να ηρεμήσετε, φαίνεται ότι αυτό κράτησε ή το κράτησε ως αφόβητρο το αν φύγεις, εγώ έχω τα χρήματα όπως εσείς υποστηρίζετε και τις διασυνδέσεις και θα σου πάρω τα παιδιά. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το οποίο καταγγέλλεται μέσα από την επιστολή σας και ζητάτε την βοήθεια. Ότι δηλαδή πήρα την επιμέλεια του παιδιού. Ναι, γιατί ζητάω πραγματικά μια δίκαιη αντιμετώπιση απέναντι στα στοιχεία. Διότι υπάρχουν στοιχεία, δεν μιλάω, δεν κάνω όλες αυτές τις καταγγελίες χωρίς να έχω στοιχεία. Για ό,τι για κάθε λέξη, για κάθε τελεία, για κάθε κόμμα που υπάρχει μέσα στην επιστολή, έχω τα απαραίτητα στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία έχουν κατατεθεί. Δεν μπορεί λοιπόν ένας δικαστής όλα αυτά να τα παραβλέπει και να λέει μέσα στην απόφαση ότι δεν μας αφορούν. Μας αφορούν. Πώς δεν μας αφορούν? Όταν υπάρχει μια κακοποιητική, καθέξιν κακοποιητική συμπεριφορά ενός ανθρώπου σε τρεις γυναίκες, υπάρχουν έξι παιδιά, τα τέσσερα είναι ενήλικα, μπορούν να μιλήσουν και έχουν μιλήσει, και όλα αυτά τα παραβλέπεις για να βγάλεις μια απόφαση βάσει ενός καινούριου νόμου, δεν ξέρω πώς ακριβώς ας πούμε έγινε διατυπωμένος, και να χωρίσεις τα δύο αδέρφια και να δώσεις τον γιο, το αγόρι, κάνει διαχωρισμό φύλου, το αγόρι στον πατέρα του λόγω φύλου και για να έχει αντρικό πρότυπο. Ποιο αντρικό πρότυπο? Το αντρικό πρότυπο του κακοποιητή, το 9χρονο αγόρι. Με την επιστολή σας αυτή ζητάτε... Και με την αδικία αυτή που λέτε ότι υπάρχει σε βάρος σας, ζητάτε να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση και το παιδί να επιστρέψει στο σπίτι, ναι, το δικό σας. Αυτό εννοείται, να έχετε την επιμέλειά του εσείς. Έχω κινηθεί με όλα τα νόμιμα μέσα. Έχω κάνει αίτηση μεταρρύθμισης, όπου, συγγνώμη, είμαι και λίγο φορτισμένη. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Ούτως ή άλλως, όποιος διαβάσει την επιστολή σας, καταλαβαίνει τι ακριβώς θέλετε να πείτε με αυτά τα οποία αναφέρετε, γιατί έχετε και την ευθύνη και νομίζω ότι είναι πολύ προσεκτικά, όπως λέτε, διατυπωμένη. Είναι μαζί και με τον δικηγόρο σας και όλα αυτά για να κάνετε αυτή την κίνηση έχουν ένα άλλο υπόβαθρο. Σαφέστατα, το καταλαβαίνω αυτό. Και πόσο φορτισμένοι είστε εσείς τώρα. Εγώ την έγραψα. Δεν είναι μαζί με τον δικηγόρο μου. Ήταν κατάθεση ψυχής. Mm-hmm. Ήταν δική μου. Απλά ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά που έγραψα. Για ό,τι έγραψα έχω στοιχεία. Mm-hmm. Ναι, αυτό που θέλω... Κάναμε αίτηση μεταρρύθμισης πάνω σε αυτή την απόφαση. Και υπάρχει κατάθεση της πρώτης συζύγου, η οποία περιγράφει ακριβώς τι πέρασε. Υπάρχουν μηνύματα υβριστικά και απειλητικά στο κορίτσι, στην κόρη μας. Όλα αυτά πώς μπορούν, θέλω μια δίκαιη αντιμετώπιση. Θέλω να κάτσει ένας δικαστής και να δει τα στοιχεία. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να φωνάξουμε για μια δικαιοσύνη. Πρέπει να φωνάξουμε οι γυναίκες για να η αστυνομία να γυρίσει, όταν θα πάμε και θα φτάσουμε στο αστυνομικό τμήμα, να μας δώσει σημασία. Πώς θα ξαναπάει μια γυναίκα που προσπάθησε, εγώ προσπάθησα, πήγα στο αστυνομικό τμήμα, την επόμενη φορά πώς θα ξαναπάει όταν δεν της δίνουν σημασία? Mm-hmm. Πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί σε έναν χώρο σαν το νοσοκομείο, να κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει, όταν πάλι δεν της δίνουν σημασία και όταν γίνεται μια αναφορά την οποία τη βάζουν στο σιρτάρι?
Είναι πάντως εντυπωσιακό αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο, ότι ξέρετε στην απόφαση του δικαστηρίου για τα όσα έχετε βιώσει εσείς και γενικότερα στην οικογένειά σας, το δικαστήριο λέει από τη δική του την πλευρά ότι δεν είναι κάτι που του δίνει σημασία, δεν το λαμβάνει υπόψη του, και ότι δίνει την επιμέλεια του 9χρονου στον πατέρα για να υπάρχει ένα ιδανικό αντρικό πρότυπο. Δώστε μου τη δυνατότητα ή αν θέλετε κάντε το εσείς, ό,τι μου πείτε κυρία Μαρία, διότι στις τελευταίες σειρές αυτής της επιστολής λέτε πράγματα και καταθέτετε ερωτήματα για τα οποία θα πρέπει να σας απαντήσει πραγματικά και ο πιο ψύχρεμος. Πώς μπορεί ένας κακοποιητικός άντρας να υπάρξει καλός πατέρας και ιδανικό αντρικό πρότυπο? Θέλετε να το συνεχίσω εγώ ή εσείς? Ναι, όχι, πείτε μου. Ποια παράλογη λογική τα διαχωρίζει, ποια δικαιοσύνη τα παραβλέπει και μεροληπτία προκάλυπτα? Πουθενά συνεχίζεται λοιπόν η δικαίωση, ούτε η στοιχειώδης προστασία, τρομοκρατία και φόβος παντού να έχει γίνει ένα με το δέρμα μας. Και κάθε φορά που διαβάζω για μια παρόμοια περίπτωση γυναίκας που κακοποιήθηκε, βλέπω τον εαυτό μου. Ξαναζώ τα γεγονότα ένα προς ένα και ευχαριστώ το Θεό που ακόμα είμαι ζωντανή. Αυτό είναι λοιπόν, αυτοί είμαστε. Νομίζω ότι από εδώ και κάτω πρέπει να απαντήσουν όλοι οι θεσμοί. Μια κοινωνία που απλώς σιωπά να απαντήσει ενδεχόμενα και ο καθένας από εμάς, κυρία Μαρία. Ένα κράτος που αφήνει ανυπεράσπιστες τις γυναίκες να κακοποιούνται καθημερινά. Τις γυναίκες να υποχρεώνονται να παραδώσουν την ελευθερία τους στα χέρια ενός ανύπαρκτου κράτους. Τις γυναίκες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους, τους φίλους τους, την πόλη τους για να επιβιώσουν. Οι γυναίκες που το μόνο που δικαιούνται είναι δημοσιότητα μεταθάνατων. Και αναρωτιέμαι, λέει η επιστολή προς το τέλος, σε ποια λογική στηρίζεται μια δικαστική απόφαση που παραδίδει ένα 9χρονο αγόρι στα χέρια ενός καθέξιν κακοποιητικού συντρόφου προκειμένου να έχει αντρικό πρότυπο? Δυστυχώς το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η ανακύκλωση παρόμοιων συμπεριφορών. Το μόνο που ζητώ είναι δικαίωση. Είμαι σίγουρη πως στη φωνή μου κρύβονται πολλές φωνές απελπισμένων γυναικών. Την ώρα που εσείς μιλάτε και λέτε ότι ξέρετε είσαστε φορτισμένοι, εγώ διακρίνω να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψυχραιμία πλέον και μια πολύ πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και πολύ προσεκτικά τοποθετημένες οι λέξεις μέσα στις προτάσεις σας, βασιζόμενοι φαντάζομαι σε αυτή την αξιοπρέπεια την οποία διαθέτετε. Ζητώντας από ακρόαση από την πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι το μόνο αίτημα αυτό να γνωστοποιηθεί αυτό, να βοηθήσετε άλλες γυναίκες και κυρίως να έχετε την επιμέλεια του παιδιού σας? Όχι μόνο. Σαφέστατα και πρωτεύων για μένα είναι αυτό. Όμως όχι μόνο. Πρέπει κάποια στιγμή ο κόσμος να μάθει να μιλάει. Οι γείτονες. Ακούω δηλαδή κάθε φορά που βγαίνει ένα περιστατικό και σας λέω πραγματικά ότι ξαναζώ τα δικά μου. Έρχονται οι γείτονες και λέγανε ναι, τους ακούγαμε. Ναι, το βλέπαμε. Τι θα πει ναι, το ακούγαμε και το βλέπαμε? Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Επιτέλους πρέπει να μάθουμε να μιλάμε. Πρέπει να μάθουμε να στηρίζουμε. Δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι, γιατί μετά γινόμαστε απλώς συνένοχοι. Νομίζω ότι επίσης η δικαιοσύνη πρέπει να δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Θα σας πω την εμπειρία μου όσον αφορά τα δικά μου τα παιδιά. Δεν θέλω να του περάσουν άλλα παιδιά αυτό. Δεν μπορεί δύο ανήλικα παιδιά να μπαίνουν μέσα σε ένα γραφείο ενός δικαστή μόνα τους, με έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζουν, σε ένα περιβάλλον ψυχρό τελείως, και να τα γεμίζεις ενοχικά συναισθήματα με ερωτήσεις του τύπου με ποιον θες να πας. Πρέπει όλα αυτά, αν μπορεί να βγει κάτι, σαφέστατα και με ενδιαφέρει το παιδί μου, σαφέστατα και με ενδιαφέρει η κακοποίηση και πώς δηλαδή όλο αυτό μένει ατιμόρυτο, είτε πρόκειται μέσα στον εργασιακό μου χώρο, είτε στην προσωπική μου για μένα. Αλλά πρέπει και κάποια πράγματα να αλλάξουν. Πρέπει εμείς να αλλάξουμε. Και σας είπα, βάζω και τον εαυτό μου, δεν μπορεί να ακούς έναν άγριο καυγά δίπλα στο διπλανό σπίτι και να σιωπάς. Μια γυναίκα να φωνάζει βοήθεια. Mm-hmm. Και δεν μου κάνεις τίποτα.
Πρέπει όλοι να μάθουμε να μιλάμε. Όλοι. Δεν μπορούμε να συγκαλύψουμε. Γιατί γινόμαστε συνένοχοι. Είπατε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση μετά από αυτή την επιστολή που στείλατε. Νομίζω ότι έχει ήδη το μήνυμα περάσει και διαβαστεί η επιστολή στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η κυρία Χριστίδου το διάβασε στην Επιτροπή Ισότητας, η οποία δείξε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η κυρία Βιέρη και η κυρία Χριστίδου δείξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εξαιρετική ευαισθησία και πραγματικά έσκυψαν πολύ πάνω στο πρόβλημα και νομίζω ότι πήρε τις διαστάσεις που έπρεπε να πάρει, όχι μόνο για μένα. Είναι καλύτερα, δεν μπορούν να μιλήσουν. Είναι καλύτερα τα πράγματα για εσάς στο νέο σας περιβάλλον? Καταρχήν θα σας πω την αίσθηση που είχα όταν κατέβηκα από το αεροπλάνο. Πήρα μια βαθιά ανάσα και αισθάνθηκα ότι αναπνέω καθαρό αέρα. Αυτή την αίσθηση ελευθερίας που την είχα στερηθεί τόσα χρόνια. Και τότε κατάλαβα τι είχα κάνει στον εαυτό μου και στα παιδιά μου. Γιατί πραγματικά σας λέω, μου είχε στερήσει την αναπνοή. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαι σε ένα υπέροχο εργασιακό περιβάλλον με υπέροχους ανθρώπους, εξαιρετικούς συναδέλφους. Είμαι πάρα πολύ τυχερή σε αυτό, γιατί είναι πραγματικά άνθρωποι και γιατροί. Πολύ καλοί. Τα παιδιά μου προσαρμόστηκαν στο σχολείο, τα πάνε πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κρατάω αυτές σας τις αναφορές. Κρατάω τα μηνύματα, τα πολύ σημαντικά, τα οποία μέσα από αυτή την κατάθεση της δικής σας ιστορίας και ψυχής βγάλετε μέσα από τη συχνότητα του 984. Θα είμαστε σε επαφή. Τα στοιχεία σας είναι στη διάθεση του 984. Κυρία Μαρία, σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ και κυρίως για τα μηνύματα που δώσατε, περάσατε. Σας ευχαριστώ, κυρία Δουλιαράκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια.